Μου τι κάνετε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Αχ, τι γλυκός. Μερσί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, έχει και μπλε γαρί, τριαντάφυλλο. Ναι, ναι. Υπάρχει μπλε τριαντάφυλλο. Ναι, ναι. Δεν το ήξερα αυτό. Υπάρχει, ναι, ναι. Υπάρχει μπλε τριαντάφυλλο. Μπλε, βέβαια, ναι, υπάρχει. Ναι, ναι. Το οποίο βγαίνει σαν μπλε ή του βάζουν παπαζωτόκι. Α, δεν ξέρω. Όχι, δεν, όχι, έτσι δεν ξέρω, ναι. Σωτήρι, ναι, ναι, δεν ξέρω. Ναι. Σωτήρι, δεν μου έχει φέρει ποτέ μπλε τριαντάφυλλα, μόνο κόκκινα και ροζ. Και λευκά. Ναι. Το λέω στο σκηνοθέτη. Δεν ήθελα να το πω, ναι. Δεν έπρεπε να το πω, να το μάθουν κι άλλοι. Τι να κάνουμε, έχουμε και μια σχέση ιδιαίτερη. Λοιπόν, μερσί. Πάνω, έχεις έρθει από τη Λιβαδιά. Από τη Λιβαδιά, ναι. Και έρχεσαι γιατί έχεις ανάγκη να επικοινωνήσεις. Ναι, 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 ναι. Αυτή την ιδιαίτερη ιστορία ζωής που έχεις, ναι, και το μεγάλο έρωτα που έζησες, ναι, με τη μοναχή, φίλε. Ναι, ναι. Με την οποία μοναχή... Ήτανε για μένα, ήτανε, δεν ξέρω, ήτανε πολύ ξαφνικό. Είσαι πολύ... ο άντρας που, ναι, κατάφερες μια γυναίκα η οποία ήταν αφοσιωμένη, δοσμένη στα θεία, στο Θεό, ναι, να, την, να διώξει από πάνω της το ράσο, ναι, για να φέρει πάνω της τον πάνω. Ναι, ναι, ναι. Πέταξε... Για μας για αυτή την ιστορία. Ναι, ναι, πέταξε, πέταξε τα ράσα για να... για να με πάρει, πραγματικά. Θα έρθει κοντά μας σε λίγο, ναι, ναι, και η σύζυγός σου. Πραγματικά με ρωτεύτηκε, πραγματικά. Βέβαια, εντάξει, στη ζωή μου είχα πολλές γυναίκες, πάρα πολλές. Α, ναι. Περάσανε πολλές γυναίκες. Α, το έχεις πάει καλά δηλαδή. Να... εντάξει. Και τέλος πάντων, εντάξει, πέρασα πολλά προβλήματα στην οικογένειά μου. Είχα μια μητέρα που ήταν πολύ όμορφη. Βέβαια, ο πατέρας μου ήταν, φερόταν πολύ άσχημα στο σπίτι. Δύο παιδιά μεγαλώσαμε με πόνους και... τέλος πάντων. Είχατε αγριάδες στην και παιδική ηλικία. Ζήλευε πολύ τη μητέρα μου, ήταν πολύ όμορφη. Και από εκεί και πέρα περάσαμε κι εμείς πολύ... βέβαια, γιατί ζήσατε ιδιότητα, ζήσατε πολύ καμπάδες, άσχημα. Φασαρίες. Μετά αναγκάστηκα... αναγκάστηκα μετά να... αναγκάστηκα να πάω να δουλέψω, γιατί μόλις τελείωσα το δημοτικό, αναγκάστηκα να πάω να δουλέψω για να βοηθήσω την οικογένεια. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα... εντάξει... πέρασα ναι, πάρα πολλά. Και ναι, η προσωπική σου ζωή πάνω, η προσωπική μου ζωή, αυτό, ναι, ναι. Μου λες ότι είχες πολλές γυναίκες μέχρι, ναι, είχα πολλές γυναίκες και θέλανε να κάνουν ωραία παιδιά. Αυτό μου λέγανε δηλαδή, γιατί ήμουν ωραίο παλικάρι, mm-hmm, και ζητάγανε να κάνουν ωραία παιδιά μαζί μου. Α, είχες δηλαδή, ναι, σημασία, ναι, γιατί, ναι, ήσουν ένας άντρας ο οποίος ναι, βοήτευε τις γυναίκες στην πάρα ιδέα πολύ, ότι αν πολύ αποκτήσουν παιδί μαζί του θα του πάρα, μοιάζει, άρα θα είναι πολύ πάρα όμορφο. Πολύ, πάρα πολύ, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα... ότι το μάτι την κάνει τη διαφορά, μάλλον, ναι. Από εκεί και πέρα... το πράσινο πέρα. Ναι, έκανα δύο αραβώνες, οι οποίες... εντάξει, κατά κάποιο τρόπο υπήρχε και ζήλια, υπήρχαν και διάφορα αυτά, τα οποία δεν... εντάξει... στους αραβώνες που κατέληξες, είχες... υπήρχε ροτευτεί ζήλια, υπήρχε ζήλια και από τις... είχες ερωτευτείες τις... ναι, 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 η πρώτη... έξω και, ναι, και αυτή και εγώ, εντάξει, και μετά ήρθε στον... γιατί σε ζηλεύανε πάνω? Ζηλεύανε, δεν ξέρω, ζηλεύανε την ομορφιά μου, να πω, εντάξει, τι να πω, εντάξει. Δηλαδή εσύ αισθανόσουν ότι η ομορφιά σου, την ίδια στιγμή που σου έδινε την ευκαιρία να είσαι εγωιτευτικός και να, ναι, φέρνεις γυναίκες, ναι, δίπλα, ναι, ναι, σου... τη δύο, ναι, στιγμή, ναι, αποτελούσε και πρόβλημα, ναι, ναι, στη, ναι, ζωή σου. Η αλήθεια είναι αυτή. Όταν λες την ομορφιά σου, για, τι ακριβώς μιλάμε, δηλαδή για την εξωτερική ομορφιά? Καταρχήν, ή δεν, για την εσωτερική? Καταρχήν δεν είχα αυτά τα κιλά που για έχω. Για την εξωτερική, για την εσωτερική ομορφιά μιλάς? Ναι, και εσωτερική και όλα. Και την εξωτερική και όλα, την εσωτερική. Και όλα, και όλα. Από εκεί και μετά, εντάξει. Η οποία ομορφιά, φαντάζομαι, σου έφερε και μια αυτοπεποίθηση, ναι, τέτοια που σε έκανε να αισθάνεσαι και... πολύ cool και πολύ χαλαρός με τις γυναίκες και αυτό τις γοήτευε περισσότερο. Ναι, 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 ναι. Είχα πολλές περιπέτειες και με ξένες, πολλές και ωραίες στη ζωή μου, δηλαδή περάσαν οι πανέμορφες γυναίκες. Βέβαια ήμουνα και εγώ, εντάξει. Εντάξει, και αυτό ζηλεύανε, αυτό θέλανε. Αυτό θέλανε, γι' αυτό και ζητάγαν παιδιά να κάνουν. Βέβαια, με αυτοί που αποφάσισαν να κάνω παιδιά ήταν η μοναχή. Ήταν η μοναχή. Μετά
από 22 χρόνια, ναι, ηγουμένη σε μοναστήρι. Μια πανέμορφη. Είδε τον πάνω, κοπέλα που τον ερωτεύτηκε. Πέταξε τα ράσα για μένα. Ναι, είναι, είναι πέταξε η τα ράσα, είπε ότι ήταν θέλημα Θεού. Είναι η και δόθηκε αποκλειστικά στον πάνω. Η πρώην ηγουμένη και κατά 22 χρόνια μοναχή θα είναι κοντά μας σε λίγο. Θα έρθει κοντά μας. Πόσα χρόνια είστε μαζί? Είμαστε από το 2015 χρόνια. 15 χρόνια. Μάλιστα. Και έχετε αποκτήσει και ένα παιδάκι. Έχουμε ένα γιο, ένα πανέμορφο γιο. Ναι. Πώς όμως γνώρισες τη μοναχή, ρε Σπάνο? Ήτανε πολύ ξαφνικό. Ήτανε για μένα... Α, ναι. Ναι, παρακάλεσα την Παναγία. Είχες κάνει τους αραβώνες, αυτούς μου είπες. Παρακάλεσα. Ναι, είχα κάνει δύο αραβώνες. Και επειδή σε ζηλεύανε αυτές, ναι, ναι, αποφάσισες να... Ναι, μετά να από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα μπλέκομαι μία παντρεμένη, η οποία μου έταζε στην Αμερική 600 εκατομμύρια δολάρια. Και μου έταζε ότι θα έχω τα πάντα. Βέβαια, εντάξει. Τι εννοεί σου έταζε 600 εκατομμύρια? Ότι είχε στην Αμερική, ότι χειρονόμησε τη μητέρα της. Ναι. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, ζήσαμε 5-6 χρόνια μαζί. Το οποίο και αυτή, δηλαδή, τη τύχησε πολύ που πήρα τη μοναχή μετά. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, ναι, για τα, ναι, αυτή παραμύθιταν τα 600? Ναι, παραμύθια κλείς. Εντάξει, πολλά, ξέρω. Εντάξει, πάντως εγώ δεν είδα. Δεν είδα κάτι. Ήτανε... Ναι, είχες επενδύσεις εσύ. Ναι, ναι, δεν είδα κάτι. Σε αυτό, ναι, το θέμα. Δεν είδα κάτι. Περίμενες να δεις 5 χρόνια, αλλά δεν είδες, ναι, τίποτα. Ναι, δεν είδα κάτι. Να. Περίμενες. Ναι, εντάξει. Τώρα τι να λέμε, αλλά εντάξει. Άμα έβλεπες, εγώ σου λέω θα έμενες. Εντάξει, δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις, φίλε, 600? Εντάξει, όχι, δεν λέω όχι, ναι, δεν λέω όχι. Αλλά εντάξει, δεν θα είχαμε γνωρίσει τη μοναχή τότε. Ναι, ναι, δεν λέω όχι, ναι, δεν λέω όχι. Αλλά εντάξει, ναι. Δηλαδή και 60 εκατομμύρια να βλέπεις, πάλι ακούστε, θα ακούστε. Μη σου πω και με 6 εκατομμύρια. Λόγω που ήταν... ήρθαν έτσι τα πράγματα. Μετά μόλις γνώρισα τη μοναχή και με τρέλανε στην κυρολεξία. Σε τρέλανε, μοναχή, ναι, 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 σε τρέλανε. Ναι, 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 περίμενε, ναι, ναι, να πάω σε διάλειμμα, ναι, ναι, τη Λεφρατόπουλα. Και μένα με τρελαίνουν τα 10.000 ευρώπουλα. 10.000 ζωντανά μετρητά. Ζωντανά μετρητά, αδέσποτα λανιάρικα. Περιμένουν τσέπη, περιμένουν παντελόνι, περιμένουν σιρτάρι, περιμένουν πάνω εδώ. Μας έχει τρελάνει ο Πάνος με την ιστορία της ζωής του. Ο Πάνος μας λέει ότι ήταν ένα πολύ όμορφο αγόρι που είχε πολλά πεσήματα από γυναίκες. Αραβωνιάστηκε 2-3 φορές. Δύο φορές. Δύο φορές αραβωνιάστηκε. Με την άλλη, εντάξει, που μου έταζε τα λεφτά για την Αμερική. Δύο φορές αραβωνιάστηκε. Μία σχέση σοβαρή, στην οποία πρέπει, ναι, να την είχε ερωτευτεί πάρα πολύ ο Πάνος, γιατί του είχε πει αυτή ότι έχει 600 εκατομμύρια στην Αμερική. Αυτό είναι σοβαρός λόγος για να πάθεις, ναι, μεγάλη καψούρα, να πέσεις, ναι, ναι, πολύ σοβαρά στην καψούρα. Την ερωτεύτηκε λοιπόν, δεν τα είδε ποτέ τα 600 ο Πάνος, την ξερωτεύτηκε. Οπότε τώρα λοιπόν, χωρίς να το κουράζει, μας λέει ότι ήρθε στη ζωή του η μοναχή. Η γυναίκα η οποία ήταν μοναχή για 22 χρόνια σε μοναστήρι, ηγουμένη δε. Δηλαδή αρχιμοναχή. Η μοναχή λοιπόν αυτή, πώς ερωτεύτηκε τον Πάνο, πώς πέταξε το ράσο και έπιασε τον Πάνο. Πώς αμέσως έγινε ένας κεραυνός? Εγώ παρακάλεσα την Παναγία. Α, και ζήτησα μια καλή κοπέλα, γιατί... Τη βλέπουμε, εντάξει, τη μοναχή, τη γυναίκα. Ναι, μεν πολλές γυναίκες όλα αυτά, αλλά δεν κάνανε, δηλαδή, για οικογένεια. Δεν κάνανε καν για οικογένεια. Εσύ γιατί ήθελες να βρεις πέρα γυναίκα τόσο πολύ και παρακαλούς την Παναγία? Όχι, όχι, δεν είχα πρόβλημα με γυναίκες, είχα πολλές. Μα επειδή απλώς πολλές, δεν κάνανε για μένα. Δεν κάνανε, ναι, όχι. Από εκεί και μετά... Τι ήταν αυτές πάνω? Όχι, δεν κάνανε. Ήταν γυναίκες οι οποίες, εντάξει, ζητάγανε από μένα, εντάξει... Σαρκική σχέση μόνο. Ναι, 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 και εντάξει, και άλλα, αλλά δεν μπορούσε. Σαρκικά όμως. Ναι, μόνο. Δηλαδή, παραπέρα για οικογένεια, όχι. 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 Θέλανε τη σάρκα και λαμινόρι. Ναι, ναι. Από εκεί και μετά, αυτό, εφόσον... την παρακάλεσα την Παναγία και μου σε μερικές μέρες. Βλέπω ένα όραμα, ναι, μία κοπέλα η οποία ήταν ξανθιά, ναι, με ξένα χαρτιά.
Τι εννοείς με ξένα χαρτιά? Δηλαδή είδα ένα όραμα, να, το οποίο και μετά παρουσιάζεται η μοναχία. Περίμενε. Βλέπεις το όραμα, το όραμα. Ναι, το όραμα το είδα μετά. Το... Παρακάλεσα την Παναγία. Ναι. Μετά βλέπω ένα όραμα. Το... Παρακαλείς την Παναγία αυτή τη στιγμή, ναι, ναι, και στο καπάκι, ναι, βλέπεις το όραμα. Ναι, ναι, μετά είδα το όραμα. Μάλιστα. Και μετά από αυτό, γιατί ήταν Πάσχα, ήταν αναστάσιμη ημέρα και παρακάλεσα την Παναγία. Ένα λεπτό, γιατί συγκινείται κιόλας. Ναι, 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 ναι. Και παρακάλεσα και το δάκρυ μου, κορόμπιλου που λένε. Λοιπόν, από εκεί και μετά. Πράγματι η Ρίκα ήρθε θεοσταλτή. Δηλαδή αυτό... Πώς ήρθε το μοναστήρι? Ναι, ναι, ναι. Ήτανε πολύ... ήρθε σαν επίσκεψη στα μοναστήρια, θα σας τα πει και η ίδια. Και μετά, δεν ξέρω, εντάξει, αποφασίσαμε και εγώ και εκείνη να παντρευτούμε. Βέβαια μου άρεσε, με κεραυνοβόλησε κατά κάποιον τρόπο, μου άρεσε πώς πάρα πολύ. Πώς την είδες, παιδί μου, πήγες σε μοναστήρι και την... Όχι, όχι, όχι. Είχε έρθει στη Λιβαδιά, έτυχε. Να έρθει εκεί σε μοναστήρι, σαν επίσκεψη, και από εκεί και πέρα την ερωτεύτηκα. Και αποφάσισα να κάνω... Εγώ νομίζω ότι είναι κάνω... πρέπει να υποδεχτούμε την πρώην μοναχή και την σύντροφο, ναι, 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 του Πάνου. Θα περάσει παρακαλώ η Ρίκα. 22 χρόνια στο μοναστήρι, 10 χρόνια στα... Καλησπέρα. Γεια σας. Ναι, καλώ σας βρίσκω. Γεια σας. Μάλιστα. Τρέπομαι λίγο για αυτά, αλλά... Γιατί ντρέπεσαι? Γιατί ντρέπεσαι, Ρίκα μου? Άνθρωπος είσαι. Λέγομαι Ρίκα. Ναι. Για χάρη του Πάνος ήρθα. Από πού αποφάσισα είσαι, Ρίκα, να παντρευτούμε? Από Ρουμανία. Ρουμανία μεριά. Ναι. Και ήσουν σε ελληνικό μοναστήρι? Ρουμανία εκεί. Αλλά ήρθα βόλτα επίσκεψη. Ναι, ήρθα επίσκεψη βόλτα εδώ. Και... Εσύ ήρθες από το μοναστήρι, ναι, στο οποίο ήσουν 22 χρόνια? Όχι, μέσα. Όχι, κάτσα μέσα, ναι, και 20, ναι, 22 περίπου. 22 χρόνια, αλλά... ήσουν στο μοναστήρι. Ναι. Από ποια ηλικία ήσουν στο μοναστήρι, Ρίκα? Εγώ 16,5, γιατί πέθανε η μαμά μου. Μέναμε και εμείς, ταλαιπωρηθήκαμε και εμείς. Πέθανε, έκανε μια χαιμορραγία, έμεινε υγιός. Πέθανε η μάνα σου, λοιπόν, και μία έχοντας χρονών... εσύ που να πας, πήγες στο μοναστήρι, ή... Από θα την σας ψυχική πω, 29 σου. Χρονών είχε, στεναχωρήθηκα πολύ και αυτό μου έκανε κάτι εντύπωση, και αδελφός του άντρα μου, 29 χρονών, και αυτός πέθανε ίδιο. Και πήγαμε, εγώ γνώρισα κάτι μια φίλη από Ρουμανία, και άλλες φίλες, αλλά μια από Λεβαδιά, την γνώρισα και πήγα μια καφέ έξω. Περίμενε. Πριν, ναι, πάτε για καφέ, έχετε πάει 22 χρόνια, ναι, μοναστήρι. Ναι, πήγα, ναι, και, ναι, πήγα μοναστήρι, ήρθα εδώ και περίμενε, αυτό είναι... Περίμενε, βρε φίλη, να μάθω κάτι. Ναι. Στο μοναστήρι πήγες εσύ γιατί είχες πέσει ψυχολογικά από ήταν... το θάνατο της μάνας σου και τα λοιπά. Ναι, ήμουν λίγο στεναχωρημένη. Αυτή πώς έμεινε... Πώς πήγες μοναστήρι, δηλαδή είχες μέσα σου την ανάγκη να πας να δοθείς στο Θεό? Το ήθελα στο ψυχή μου, ναι. Μάλιστα. Το ήθελα στο ψυχή γιατί μου. Γιατί και... μιλάμε για 22 χρόνια, Ρίκα μου, ναι, δεν είναι ένα και δύο, ναι, τα χρόνια, ναι, είναι μια ζωή ολόκληρη. Έτσι είναι, έτσι είναι. Φαντάζομαι ότι 22 χρόνια στο μοναστήρι πλέον έχεις εναρμονιστεί σε μια ζωή η οποία δεν σου επιτρέπει και πάρα πολύ να σκεφτείς τον εαυτό σου έξω, κοινωνικό. Παντρεμένη, με οικογένεια, δεν σου παίρναγε αυτό το μυαλό ή κάνω λάθος? Δεν περίμενα ποτέ να φεύγω. Αλλά ήταν μια καταστάσεις και έπρεπε να... Αυτά τα 22 χρόνια που ήσουν στο μοναστήρι και δοσμένη στο Θεό εκεί, με τις προσευχές σου και με όλη καλά αυτή ήταν, την... Καλά ήταν, δεν μπορούμε να πούμε. Καλά ήταν, δεν ωραία λέω ήταν, ότι δεν ήταν. Και... Αλλά ρωτώ, παίρναγε από το μυαλό σου η επιθυμία... Να θέλεις να γνωρίσεις έναν άντρα και να κάνεις οικογένεια? Δεν μου πέρασε αυτό. Δεν σου είχε πέρασει. Αλλά μπαμπά μου δεν ήθελε να με αφήσει. Ήρθε μετά 5 χρόνια, ήρθε μια αστυνομία να με πάρει από εκεί. Εγκομένα είπε, θέλεις να πας? Όχι, δεν θέλω. Ήσουν αλλά... δοσμένη δηλαδή στο ήμουν μοναστήρι. Μέσα εκεί. Ναι. Ήθελες εκεί να ζεις. Ναι, ήθελα. Αλλά βλέπετε πώς έρχεται χρόνια, ξέρω εγώ. Για κάτι στιγμή και πώς να φεύγω. Αλλά δεν ήθελε κανένα να μ' αφήνει. Εγώ ήθελα, αγαπούσα και αγαπάω και μου αρέσει. Κεράσα πώς ήταν όλα. Πώς να πούμε, πιο καλά είναι μονάχος η μοναχία να κάτσει μέσα στο μοναστήρι πιο λίγο βόλτες η επίσκεψη. Ήταν έτσι να γίνει, ήρθα η βόλτα. Πήγα και μοναστήρες και εκκλησίες, έβλεπα. Ήρθες από τη Ρουμανία, από στην Ρουμανία, Ελλάδα, ναι, για να κάνεις θρησκευτικό, ναι, τουρισμό ουσιαστικά. Τουρισμό, ναι, ναι, μάλιστα. Ναι. Δεν ήταν και... μόνο θρησκευτικός ο τουρισμός όμως. Και...
βράδυ, έτσι, ποτέ, ήταν μια φίλη από Λεβαδιά, την γνωρίσα από Ρουμανία, και πήγα μια καφέ έξω. Για καφέ το βράδυ, και καφέ είναι το βράδυ ο καφές. Βρήκα, έτσι. Και πήγαμε μερικές φορές. Μετά. Και μετά βγήκαμε μερικές φορές. Και... Αλλά έχεις συνηθίσει και την Ολονυχτία, η αλήθεια είναι τώρα. 22 χρόνια στην Ολονυχτία σου πήγα. Γνωριστήκαμε με άντρα μου, μετά έβλεπαμε κάτι ταιριάζει. Γνωριστήκατε, περίμενε, μου τα περνάς ντούκο αυτά. Γνωριστήκαμε με άντρα μου, 22 χρόνια ήσουν στο μοναστήρι. Ήρθες θρησκευτικό τουρισμό να κάνεις. Βρεθήκατε με τη φίλη από την Ολονυχτία, την έχετε πια πήγαμε άλλο βιολογικό ωράριο. Και είπατε να πάτε για καφεδάκι. Ναι, πήγαμε. Και έπεσε πάνω στον πάνω. Πήγαμε σπίτι του, μιλήσαμε. Πώς πήγε σπίτι του ενός ανθρώπου. Τους γνώρισε και αυτή δούλεψε καθαριότητα συγγενή του άντρα μου. Και έτσι. Είχε πάει στις συγγενείς μου και από εκεί και μετά γνωριστήκαμε. Στα πλαίσια του θρησκευτικού τουρισμού. Ήρθε και μόλις πήγα έτσι από πόρτα, καφέ, δεν ήξερα τι θα γίνει μέχρι στο τέλος. Πήγατε σε ένα σπίτι, δηλαδή, που ήταν γνωστό. Στο δικό μου σπίτι, ναι, ήρθανε. Ναι, πέρασαν. Ήταν οι φίλοι της πίτσας. Ναι, μιλήσανε μαζί και μετά ήρθανε, περάσανε από το σπίτι εκεί και μόλις την είδα εγώ. Και έτσι έγινε. Όταν την είδες, τι αισθάνθηκες πάνω? Ναι, αισθάνθηκα πάρα πολύ. Με άγγιξε. Εντάξει. Τότε στην αρχή είχα ράσα, αλλά μετά πήρα μια φούστα πιο μακριά. Στο σπίτι που πήγες φορά γεράσω. Εντάξει. Τότε όχι. Όχι. Όχι, εντάξει. Αλλά πήγα με φούστα, έτσι να μην, πώς να πούμε, πώς να πας και εκεί και εκεί. Είχα φούστα μακριά, εντάξει, να μην πέταξε, δώσει σημασία, Ανίτα, έχει ότι πέταξε τα ράστα για πάρτι μου. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Εδώ, τέλος πάντων, τι να πούμε τώρα, εντάξει, εδώ ήταν τόσες γυναίκες που... λοιπόν, τώρα, εντάξει, η Ρίκα επόμενο ήταν να... Τέλος πάντων, δεν λέω, δεν θέλω να μιλήσω παραπέρα. Αλλά εδώ είχα τρελάνει άλλες γυναίκες, δεν θα τρέλαινα τι. Μου ήρθε λίγο δύσκολα στην αρχή. Είχα φούστα μεγάλο στην αρχή, δεν μπορούσα να πάω κατευθείαν με παντελόνι, ξέρω εγώ με. Γίνονται. Μόνο σήμερα. Γίνονται. Όλοι. Καμεραμέν, όλοι τεχνικοί. Μόνο με μένα θα τα ζείτε αυτά στην επαγγελματική σας ζωή. Κανένας άλλος παρουσιαστής δεν σας προσφέρει αυτό το μαγνήτη. Κανένας ποτέ. Λέγαμε λοιπόν ότι μετά από 22 χρόνια εγκλεισμού στο μοναστήρι η Ρίκα αποφάσισε, πώς ήταν το όνομά σου τότε σαν μοναχή? Αουρίκα. Η Αουρίκα. Η Αουρίκα. Ήρθε Αουρίκα από τη Ρουμανία στην Ελλάδα και έγινε Ρίκα. Έφυγε το Αουρί. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Πήγε στο σπίτι αυτό λοιπόν, όπου γνώρισες τον Πάνο. Όταν τον είδες στον Πάνο, τον ερωτεύτηκες πολύ? Ναι, μα. Εσύ πώς ήξερες την έρωτα σε 22 χρόνια? Δεν ήξερα και τι είναι αυτά οι κουπολάκια. Είναι τόσο, έφυγα τόσο μικρή. 16,5 χρονών έφυγα. Μάμα μου πέθανε. Πώς είπαμε, 29 χρονών είχα, ναι, είχε και μάμα. Ναι, μας το είπες αυτό για την απώλεια της μάνας. Εσύ ήρθες όμως εδώ για το θρησκευτικό τουρισμό. Ναι, κατέληξες, ναι, να πας σε ένα σπίτι. Ναι. Εκεί τι έγινε μόλις είδες τον Πάνο? Με ενδιαφέρει αυτό. Εντάξει, τον αγαπούσα. Μου πέρασε στο μυαλό μου κάτι. Όλο περνάει από το μυαλό μας, αλλά από το μυαλό περνάει και μπορεί να φύγει. Για τον, εντάξει, τον αγαπούσα, να πούμε. Τον έβλεπα, μιλήσαμε και βλέπαμε κάτι και ταιριάζουμε κάτι. Ταιριάζει κάτι πράγματα και... Όπως και εγώ το ίδιο. Όπως και εγώ το ίδιο. Δεν ξαναγύρισε στο μοναστήρι? Όχι. Όχι. Α, έμεινες εδώ, το πήγες, ναι, όλο, ναι, Ελλάδα, ναι, μετά. Δεν πήγα, 5-6 χρόνια δεν πήγα. Δεν γύρισα. Τρεπόμουνα, εντάξει, τρεπόμουνα. Καλά, ναι, εννοείται ότι όχι τρεπόσουνα, αφού είχες εδώ πέρα τώρα αλλάξει. Συμβαίνει καταστάσεις και καταστάσεις. Εντάξει, δεν πρέπει πώς να πούμε να γελάμε. Συμβαίνει, μπορεί να συμβεί. Καλά, δεν λέμε ότι δεν συμβαίνει, απλώς να καταλάβουμε και εμείς πώς συμβαίνει. Έγινε τώρα. Τώρα εγώ και αυτό, τώρα εγώ πολύ δεν ήθελα να έρθω εδώ, αλλά πώς να πούμε, άντρα μου επιμένει και του αρέσει να τραγουδάει και θέλει να τραγουδάει και θέλει να τραγουδάει. Και τώρα πώς να πούμε, εγώ τρεπόμενη και δεν μπορώ, δεν ήθελα τόσο. Αλλά έχει φωνή, έχει ταλέντο, αλλά μόνο που θέλει κάποιος βοήθεια, θέλει βοήθεια να τον βοηθάει να προχωράει. Εγώ είμαι ο Πάνος. Λοιπόν, έχω στο YouTube βάλει τα τραγούδια μου, έχει κυκλοφορεί ένα CD μου τώρα με 20 τραγούδια, το οποίο γίνεται πανικό στο διαδίκτυο. Βέβαια, εντάξει, σημασία έχει, εντάξει, μ' ακούνε οι πάντες, παντού, Θεσσαλονίκη, μέχρι
Παντού, σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα τραγούδια μου γίνονται. Το αρέσει να τραγουδάει. Τραγουδάει και μέρα και νύχτα. Και δεν ξυπνάει. Και ξυπνάει από. Τραγουδάει. Το αρέσει. Και αυτό είναι και τέλει βοήθεια, πώς να πούμε, κάποιο να τον βοηθάει λίγο να προχωράει παραπάνω. Και εγώ τι μπορώ σπίτι να κάνω, του λε μου και αυτά. Αλλά αυτά δεν μπορώ εγώ παραπάνω. Δεν ήρθαμε, όχι, δεν ήρθαμε γι' αυτό, αλλά εντάξει. Εντάξει, είναι και αυτό. Εντάξει, εγώ τόσο. Πώς να πω. Είναι και αυτό, βέβαια. Πώς είπα, δεν ήθελα τόσο, αλλά τώρα πώς ήταν καταστάσεις, έπρεπε να έρθει. Εδώ μαζί. Το μοναστήρι και παντρεύτηκε τώρα. Το πρόβλημα είναι θα έρθει στον Τζιάρ, φίλε. Τι να λέμε. Εντάξει. Είσαι ανατρεπτικό πλάσμα. Τρέπουμε λίγο, αλλά τι να. Γιατί να ντρέπεσαι. Γιατί να ντρέπεσαι. Επιλογή σου ήταν η ζωή σε οδήγησε σε αυτό. Αυτό τον άντρα τον οποίο γνώρισε και ερωτεύτηκε εκτός μοναστηριού, τον παντρεύτηκε και απέκτησε και παιδί μαζί του. Τώρα ότι την ίδια στιγμή τραγουδάει κιόλας και τα λοιπά και έχει ταλέντο, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πώς θα το έχει διαχειριστείτε εσείς το θέμα σας. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι επειδή πραγματικά μας καλύψατε, μπορώ να πω ότι μας έχετε δώσει το καλύτερό σας σε αυτό. Κουράγιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το γεγονός ότι επικοινωνήσατε την εμπειρία σας, εμπιστευτήκατε την ιστορία σας. Και μια πραγματικά πολύ περίεργη και ιδιαίτερη ερωτική ιστορία. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά, να είστε υγιείς και να είστε ένα αγαπημένο ζευγάρι. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.